Σκοπός πύλης ήμουνα 22.06, γύρω στις 5.30-6 παρά το πρωί, επειδή εδώ στην περιοχή έχουμε συχνά κρούσματα από κλοπές, από διάφορα ύποπτα άτομα που κινούνται, κατεβήκαμε εδώ πέρα στο σημείο εδώ που είμαστε να ρίξουμε την καθιερωμένη ματιά στην παραλία και είδα ένα άτομο μέσα στη θάλασσα να είναι εντελώς ακίνητο. Ήμουνα με έναν συνάδελφο μαζί, απευθείας τον ενημέρωσα ότι κάτι πιθανόν έχει πάθει το άτομο εκείνο, έβγαλα τη στολή μου και έπεσα μέσα στο νερό και τον έβγαλα έξω. Εν τω μεταξύ ο συνάδελφος ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, ειδοποίησε και το λιμεναρχείο και είχαν προσέλθει. Την ώρα δηλαδή που τον έβγαζα έξω εγώ, είχαν προσέλθει άλλοι σταθμοί. Ήταν εντελώς λιπόθυμος και υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ήταν λίγο μέσα, ήταν περίπου 50 με 60 μέτρα μέσα. Και αυτό που πιο πολύ με προβλημάτισε ήταν το γεγονός ότι επειδή φοβήθηκα αν είναι υπό την επίρρεια μέθης και ποια θα είναι η αντίδρασή του μέσα στο νερό σε μένα. Δηλαδή, ένας μεθυσμένος μέσα στο νερό μπορεί να σε πιάσει από οποιοδήποτε σημείο του σώματός σου και να σε τραβήξει και αυτός μέσα. Ευτυχώς, ίσως ευτυχώς για μένα, και ευτυχώς που είναι άνθρωπος καλά, που ήταν σε μια λιπόθυμη κατάσταση και δεν μου προέβαλε καμία αντίσταση. Ώστε πρόλαβα και τον τράβηξα εγώ έξω στην ξηρά χωρίς να μου προβάλλει καμία αντίσταση, γιατί δεν ξέρω διαφορετικά πώς ήταν τα πράγματα. Ήταν εντελώς λιπόθυμος, του παρήχαμε τις πρώτες βοήθειες, του κάναμε κάποιες μαλάξεις, έβγαλε κάποια υγρά από το στόμα του και μετά που ήρθε και το ΕΚΑΒ με το οξυγόνο σιγά σιγά επανήλθε. Αυτό είναι ηθική ικανοποίηση πάνω απ' όλα. Αυτό είναι πάνω απ' όλα ηθική ικανοποίηση. Πρώτα απ' όλα αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στο συνάδελφό μας, ο οποίος κινήθηκε άμεσα, άγκυρα και με αυτοθυσία και κατάφερε να σώσει τη ζωή ενός ανθρώπου μας, ενός νέου παιδιού 25 ετών από την Ιρλανδία. Βρισκόταν σε διαταγμένη υπηρεσία σκοπού καταστήματος κατά τις ώρες 22.06. Αντιλήφθηκε έναν άνθρωπο ο οποίος κολυμπούσε όπως βλέπουμε στη θάλασσα. Ήταν σχεδόν ακινητοποιημένος. Αμέσως κατάλαβε ότι μάλλον έχει χάσει τις αισθήσεις του και ότι κινδυνεύει άμεσα η ζωή του. Άμεσα έβγαλε τη στολή του, βούτυξε στη θάλασσα, τον έβγαλε στην Αμμουδιά, όπου είχαμε καλέσει και το ΕΚΑΒ, σταθμό του ΕΚΑΒ. Ήρθε άμεσα, του παρέσκαν πρώτες βοήθειες και διακομίσει στο Παγνί. Από όσο ξέρουμε μέχρι τώρα δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο η ζωή του. Χέρι άκρας υγείας, όπου μας ενημέρωσαν οι γιατροί του Παγνί. Και τον αναμένουμε εδώ κοντά μας πλέον να συνεχίσει τις διακοπές του. Τα περιστατικά είναι αρκετά συχνά, γιατί όπως καταλαβαίνετε μετά από μία έντονη νυχτερινή διασκέδαση σχετικά των νέων ανθρώπων έχουν καταναλώσει αρκετή ποσότητα και μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και όπως καταλαβαίνετε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν βρίσκεται σε νυφάλια κατάσταση μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια.